Οι δωρητές οργάνων στην Ελλάδα θα ήταν πολύ περισσότεροι αν υπήρχε ενιαία στρατηγική ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης. Μέσα στα πλαίσια του κοινωνικού έργου των γιατρών του κόσμου είναι και η ευαισθητοποίηση του κοινού σε διάφορα θέματα που μας αφορούν. Στην Ελλάδα μας υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι χρειάζονται όργανα για μεταμόσχευση, αλλά δυστυχώς υπάρχει μία επιφύλαξη ακόμη στον πληθυσμό στο να δώσουν τα όργανα του σώματός τους. Τι θα πρέπει να γνωρίζουν όσοι ενδιαφέρονται να γίνουν δωρητές οργάνων? Αν κάποιος εν ζωή δηλώσει, κάνει δήλωση, οι διαδικασίες είναι γνωστές, ότι θέλει να γίνει δωρητής οργάνων μετά θάνατον, τότε η πολιτεία θα σεβαστεί τη βούλησή του. Αν δεν θέλει να γίνει δωρητής, μπορεί να κάνει αρνητική δήλωση, οπότε και πάλι θα γίνει σεβαστή δήλωσή του. Αν δεν κάνει ούτε αρνητική ούτε θετική δήλωση, αν τύχει να έχει έναν εγκεφαλικό θάνατο, τότε με τη συνένεση και μόνο της οικογένειάς του μπορούν να δοθούν τα όργανά του. Αλλά το θέμα, κατά με, δεν είναι να φτάσουμε εκεί. Πρέπει όλοι οι πολίτες να προβληματιστούν τουλάχιστον αν θέλουν να γίνουν δωρητές ή όχι. Ο Τρίφων Παπαδόπουλος παρέμενε για αρκετό καιρό στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση νεφρού. Η επέμβαση του άλλαξε τη ζωή. Ήρθε μετά από αναμονή αρκετών χρόνων, γιατί περίμενα στη λίστα για να κάνω τη μεταμόσχευση. Και φυσικά όλα αυτά σταδιακά άρχισαν να επανέρχονται και σταδιακά άρχισε βέβαια και η ποιότητα ζωής να αναβαθμίζεται. Σημαντικό για όλους όσους περιμένουν στη λίστα. Και φυσικά και όλα αυτά πλέον τα θέματα τα οποία είχαν πάει πίσω, προσωπική ζωή, σπουδές και εργασία, φυσικά και αυτά πλέον επανήρθανε. Σημαντικό είναι να πούμε ότι κάποιος ο οποίος μεταμοσχεύεται πλέον επανεντάσσεται σχεδόν κανονικά στην κοινωνία. Η κυρία Ματούλα μέσα σε λίγες ώρες έχασε τον άντρα της από ανέβρισμα εγκεφάλου. 5 ζωτικά όργανα του συζύγου της μεταμοσχεύτηκαν σε 5 άτομα τα οποία σήμερα είναι υγιεί. Ήταν εγκεφαλικά νεκρός. Και όποιος δεν το ζήσει αυτό το πράγμα δεν μπορεί να καταλάβει ότι ο άνθρωπος δεν έχει καμία επαφή. Είναι νεκρός, κλινικά νεκρός. Πηγαίνεις και βλέπεις ένα σώμα το οποίο είναι με τεχνικά μέσα κρατιέται στη ζωή. Οπότε άρχισε η διαδικασία, έγιναν τα 2 τεστ ζωτικότητος που γίνονται σε 24 ώρες και μετά μπήκαν στη διαδικασία της λήψης, αφού βρέθηκαν οι λήπτες, μπήκαν στη διαδικασία του χειρουργείου. Έδωσα τους νεφρούς, τους 2 κερατοειδείς και το ΥΠΑΡ. Φυσικά το ΥΠΑΡ την εποχή εκείνη που το έδωσα εγώ ήταν οι 5 ή 6 μεταμοσχεύσεις σε όλη την Ελλάδα. Στις 40 μέρες μου έστειλαν ένα χαρτί από τον ΕΟΜ και μου είπαν ότι οι δότες είναι από διάφορα μέρη της Ελλάδος. Όλες οι επεμβάσεις έγιναν στο Ιπποκράτειο. Η ημερίδα που διοργάνωσαν οι γιατροί του κόσμου πραγματοποιήθηκε προς τιμήν της μνήμης του καρδιολόγου Αλέξανδρου Φτίκα.